Ως καταστροφική χαρακτηρίζουν τη φετινή χρονιά οι εκπρόσωποι των ξενοδόχων στους χειμερινούς τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Οι πληρότητες στην καλύτερη περίοδο για αυτούς, το 15ήμερο των εορτών, δεν πρόκειται να ξεπεράσουν μεσοσταθμικά το 60 με 65%, ενώ σε ολόκληρη τη σεζόν αναμένεται να κοιμανθούν μόλις το 30%. Η πληρότητα σε επίπεδο διημέρου κινείται σε ποσοστό 60 με 70%, ενώ σε επίπεδο 15ημέρου σε ποσοστό 40%, γεγονός που σημειώνει μια μεγάλη πτώση σε σχέση με το 2019, αναφέρει σε δηλώσεις του ο πρόεδρος ξενοδόχων Δράμας, Άγγελος Καλίας. Η πληρότητα αυτή τη στιγμή σε επίπεδο διημέρου κινείται περίπου στο 60 με 70%, ενώ σε επίπεδο 15ημέρου, όλο δηλαδή τον εορτό, κινείται κοντά στο 40%. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πτώση σε σύγκριση με το 19. Και σε αυτό συντελούν αρκετοί παράγοντες, κατά κύριο λόγο το επιδημιολογικό φορτίο, από εκεί και μετά η μη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου και ότι είναι πάρα πολύ ψηλό πλέον το κόστος της μετακίνησης για τους επισκέπτες και κυρίως για τους επισκέπτες από την Νότια Ελλάδα, που ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη δεξαμενή επισκεπτών. Η τάση των επισκεπτών φέτος κλείνει προς χώρες του εξωτερικού που βρίσκονται κοντά στη Βόρεια Ελλάδα, όπως η Βουλγαρία, προσφέροντας πιο οικονομικά πακέτα, απορροφώντας ένα μεγάλο μέρος της πληρότητας. Ισχύουν όλα αυτά τα οποία αναφέρεται, απλά θα πρέπει να δούμε και τους λόγους για τους οποίους ισχύουν όλα αυτά τα οποία αναφέρεται. Τα μέτρα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα με τη λογική να προστατέψουμε την κοινωνία, νομίζω ότι για κάποιους δεν λειτουργούν θετικά, ίσα κάθε άλλο μάλιστα, λειτουργούν αρνητικά και κινούνται προς κατεύθυνση στις γειτονικές χώρες ώστε να περάσουν την περίοδο των εορτών. Σε ό,τι έχει να κάνει το άλλο το σκέλος, σε ό,τι είναι πιο οικονομικό, αυτό ουσιαστικά θεωρώ, όχι θεωρώ, είναι παραπλάνηση, διότι είναι πάρα πολύ εύκολο να λέμε ότι εκεί είναι πιο οικονομικά, αλλά ξεχνάμε τα κόστη λειτουργίας στις γείτονες χώρες. Εκεί ο μισθός είναι 3 εκατοστάρικα, εκεί το ενεργειακό κόστος είναι 60% χαμηλότερο, εκεί δεν ζητάνε τα παιδιά μας δουλειά. Άρα λοιπόν καλό είναι κάθε φορά που θέλουμε να ισχυριστούμε ότι εκεί είναι οικονομικότερα τα πράγματα να βάζουμε και άλλες παραμέτρους στο μυαλό μας μέσα, ούτως ώστε πραγματικά η σύγκριση να είναι και δίκαιη προς τους επιχειρηματίες της Ελλάδος. Διότι αυτή τη στιγμή με ένα τέτοιο τρόπο ή με ένα τέτοιο μέτρο σύγκρισης αντιλαμβάνεται κάποιος ότι μηδενίζει την προσπάθεια η οποία γίνεται από τις επιχειρήσεις, οι οποίες πουλάνε ένα δίκλινο δωμάτιο στα 60 ευρώ. Πραγματικά αναρωτιέμαι πόσο πιο φθηνά το βρίσκουν στη Βουλγαρία. Στα 50, στα 50 ευρώ με μισό μισθολογικό κόστος, στα 50 ευρώ με το 60% κάτω του ενεργειακού κόστους, στα 50 ευρώ όταν το παιδί του ζητάει δουλειά στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να μας απασχολούν όταν κάνουμε κριτική περί τιμών και περί ακρίβειας στις περιοχές της Ελλάδος. Για παράδειγμα, με ημερομηνία check-in την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου και ημερομηνία check-out την Κυριακή 26 Δεκεμβρίου, η τιμή για δύο ενήλικες στο Μπάνσκο ξεκινάει με τη χαμηλότερη στα 41 ευρώ τη βραδιά και την πιο ακριβή στα 460 ευρώ τη βραδιά, ενώ η τιμή για τις ίδιες ημερομηνίες με πρωινό, δείπνο, πακέτο σπα και ευεξίας ξεκινά από τα 111 ευρώ τη βραδιά και φτάνει μέχρι και τα 372 ευρώ τη βραδιά. Το γεγονός ότι το χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού είναι κλειστό σίγουρα αποτελεί αρνητικό παράγοντα. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Καλίας αναφέρει ότι ίσως θα ήταν καλύτερα να θυσιαστεί η φετινή χρονιά, έτσι ώστε την επόμενη το χιονοδρομικό κέντρο να ανοίξει και να προσελκύσει επισκέπτες σε έναν σοβαρό στρατηγικό σχεδιασμό. Σε ό,τι έχει να κάνει με το χιονοδρομικό κέντρο, νομίζω ότι το χιονοδρομικό κέντρο αυτή τη στιγμή παραμένει κλειστό, αλλά παραμένει κλειστό με θετικές εξελίξεις. Σαφώς και τα ξενοδοχεία ζημιώνονται και η πτώση που θα έχουν θα είναι περίπου της τάξης του 30 με 40% στο τζίρο τους από τη μη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου. Αλλά αντιλαμβάνεται κάποιος ότι έτσι όπως εξελίσσεται με την άρση της χρήσης της γης και του ακινήτου το οποίο υπάρχει από τον Ευρωπαϊκό Σύλλογο και της παραχώρησης σε αυτούς στην περιφέρεια, ανοίγει ο δρόμος για να αναπτυχθεί σωστά. Άρα λοιπόν, σαν επιχειρηματίες, είμαστε στη λογική ότι καλύτερα να χαθεί αυτή η χρονιά και η επόμενη πραγματικά να φέρει ένα χιονοδρομικό κέντρο στη θέση την οποία πραγματικά του αξίζει και εκεί που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, ούτως ώστε να προσελκύσει επισκέπτες πλέον σε ένα σοβαρό στρατηγικό σχεδιασμό.